θες να ξαναπάς απ' τη γιαγιά σου μουσακά, πρέπει να μ' ακούσεις για τα επόμενα λεπτά. Ο ιός μπορεί να φέρεται σε σένα ευγενικά, το θέμα όμως είναι να σώσεις τη γιαγιά. Γι' αυτό θα σου θυμίσω άλλη μια τα βασικά. Τα ξέρεις μα εγώ τα λέω και τραγουδιστά. Ποτέ δεν θα σου λείψουν της γιαγιάς τα γεμιστά. Αν κάνεις τρία πράγματα πολύ πολύ απλά, φόρα μάσκα, πλένε χέρια, μείνε μακριά. Κάνε αυτά τα τρία και θα σώσεις τη γιαγιά. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα της, γι' αυτό κάτσε καλά. Φόρα μάσκα, πλένε χέρια, μείνε μακριά. Σώσε τη γιαγιά, σώσε τη γιαγιά. Φόρα μάσκα, πλένε χέρια, μείνε μακριά. Κάνε αυτά τα τρία για να σώσεις τη γιαγιά. Φόρα μάσκα, πλένε χέρια, μείνε μακριά. Το ξέρω σε ζαλίσαν με τον κορονοϊό. Άσε που σε τρέχουν στα μπουζούκια απ' τις 8. Κι αν σου πουνάν το δάχτυλο πολύ σχολαστικά, εγώ το ξέρω πως δε φταίς, μα ούτε κι η γιαγιά. Ρίχτα στην κυβέρνηση και στον χαρδαλιά. Βρίσε τα κανάλια, δε μου κάνει διαφορά. Βρίσε με και μένα, μα σκέψου τη γιαγιά. Και κάνε αυτά τα τρία που είπα πιο μπροστά. Φόρα μάσκα, πλένε χέρια, μείνε μακριά. Κάνε αυτά τα τρία και θα σώσεις τη γιαγιά. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα της, γι' αυτό κάτσε καλά. Φόρα μάσκα, πλένε χέρια, μείνε μακριά. Σώσε τη γιαγιά, σώσε τη γιαγιά. Φόρα μάσκα, πλένε χέρια, μείνε μακριά. Κάνε αυτά τα τρία για να σώσεις τη γιαγιά. Φόρα μάσκα, πλένε χέρια, μείνε μακριά. Τέλος μια επανάληψη πολύ σημαντική. Η μάσκα είναι άχρηστη αν κρέμεται απ' τα αυτή. Επίσης όταν λέμε αποστάσεις ασφαλής, στην παραερωούμε μάλλον δυο μην ανεβείς. Χέρια όταν πλένουμε τα τρίβουμε καλά. Αυτό εξάλλου στο μαθέ η ίδια η γιαγιά. Και τώρα που μεγάλωσε το μόνο που ζητά είναι η προσοχή σου στα τρία βασικά. Φόρα μάσκα, πλένε χέρια, μείνε μακριά. Κάνε αυτά τα τρία και θα σώσεις τη γιαγιά. Θα σώσεις τη γιαγιά, νομίζω σε ένα βίντεο τραγουδιστό. Είναι τα πιο βασικά αυτά που εμείς προσπαθούμε να πούμε, λίγο χωρίς να τραγουδάμε. Ναι. Τα λέει ο Θέμος Ρίζος μουσικός με πολύ απλό τρόπο και νομίζω αγγίζεις και την καρδιά ακόμα και του πιο δύσπιστου. Έτσι, ή αλλιώς απίκος, έτσι. Το, απίκος το... είναι απίκος. Το καλλιτεχνικό. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να αγγίζω κάποιο κόσμο. Νομίζω αυτά τα τρία μάσκα, χέρια, αποστάσεις, τα έχουμε ακούσει τόσες φορές. Mm. Δεν ξέρω αν έχω όχι να προσθέσω κάτι. Ναι, ίσως ο τρόπος διαφέρει και ίσως βοηθήσει αυτό. Το ελπίζω πραγματικά. Το έβαλες πάνω στον πεντάγραμμο. Έφτιαξες πάρα πολύ ωραία ομοιοκαταληψία. Έχεις πιάσει όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Ακόμα και γι' αυτό θέλεις να τα βάλεις με τα κανάλια. Βάλτα. Θέλεις να τα βάλεις με το χαρδαλιά. Με, το χαρδαλιά. Με την κυβέρνηση. Κάτω. Και τα μπουζούκια πιάσαμε. Και τα μπουζούκια. Ναι. 8 η ώρα, δηλαδή το πρόλαβες κι αυτό. Πήγαινε και στα μπουζούκια από τις 8 και δεν τρέχει τίποτα. Αλλά το βασικό μας είναι να προστατεύσουμε τις μεγαλύτερες ηλικίες. Τους μεγαλύτερους, ναι. Γιατί εντάξει, ένας νέος νιώθει λίγο άτρωτος. Γιατί ακούμε ότι δεν γίνεται σοβαρή αυτή η ασθένεια για τους νεότερους κτλ. Αλλά ο παππούς και η γιαγιά είναι. Ο παππούς και η γιαγιά. Εκεί λες ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα της βιλές. Και μας δείχνεις με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο το ότι κάθε ζωή, όποια και αν είναι η ηλικία, έχει αξία, έτσι. Εννοείται. Το εννοείται. Αυτονόητο που μάλλον δεν... Δεν είναι για πολλούς. Τι συναντάς έξω, Θεέ μου, για πες μας. Εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων, των ανθρώπων στην Ελλάδα, τηρεί τα μέτρα. Δεν πιστεύω ότι είμαστε περικυκλωμένοι από διάφορους ψεκασμένους αρνητές του ιού. Αυτοί πιστεύω ότι είναι μια μειοψηφία, απλώς φωνάζουν πάρα πολύ δυνατά. Και έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εγώ κυκλοφορώ πολύ με το ηλεκτρικό, με το μετρό. Βλέπω τους ανθρώπους φοράνε τη μάσκα, τηρούν τα μέτρα. Mm. Απλώς υπάρχουν οι διάφοροι
ανόητοι, οι οποίοι διαδίδουν αυτές τις ανοησίες περί chip στη μάσκα, 5G, Bill Gates και όλες αυτές τις ideas. Και ακούγονται πιο δυνατά, καμιά φορά τους κοινοποιούμε και εμείς, ας πούμε, ότι... Γιατί μας κάνουν εντύπωση. Ναι, κοίτα τη βλακεία τώρα γράφει αυτός, ναι. Τι μηνύματα σου στέλνουν για αυτό το βίντεο, δηλαδή είναι θετικά. Το έχεις στο YouTube, έτσι. Το έχω στο YouTube και στο Facebook, ναι. Είναι πάρα πολύ θετικά τα περισσότερα μηνύματα, εκτός από τους ελάχιστους ανόητους που λέγαμε πριν. Το πιο συγκινητικό μου ήρθε χθες το βράδυ, μία δασκάλα νηπιαγωγείου που μου ζήτησε άδεια να το κάνει διασκευή με τα παιδάκια της όταν ανοίξουν με το καλό τα σχολεία. Πολύ ωραίο αυτό, να λειτουργήσει ως παράδειγμα έτσι και τα παιδιά. Ναι, ναι. Γιατί είναι εύπεπτο, εύκολο, πολύ καλό στίχος. Το σώσε τη γιαγιά. Εσύ είσαι σε όλες αυτές τις... Ναι, εγώ είμαι. Έχεις βάλει μασκούλα, έχεις παίξει διάφορους ρόλους, έτσι. Ναι, το μουσική έκανα... country, τι είναι ακριβώς? Κάπως country, κάπως καντάδα, ναι. Και πώς σου ήρθε, έχεις εσύ κάποια γιαγιά την οποία θες να προστατεύσεις ή είπες ότι βλέπω ότι γίνεται και θέλω να... Πω με έναν εύπεπτο τρόπο στους νέους, παιδιά, σώστε τη γιαγιά. Επειδή οι δικές μου, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος, εντάξει, δεν ζουν πια οι γιαγιάδες μου. Τις έχω βάλει σε φωτογραφία στο τέλος του βίντεο, έτσι, ως φόρο τιμής. Αλλά απλά για να δώσω το μήνυμα για τις γιαγιάδες που ζουν ακόμα. Και που αυτό το διάστημα κινδυνεύουν, έχουν προσέξει. Κάνει τώρα, ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι ένα παλιότερο σιόδρα. Κομμάτι. Για να το ακούσουμε, πάμε να το ακούσουμε. Επειδή το είχα αποστάρει και είχα γράψει «Κύριε Χαρδαλιά, σας παρακαλώ μη με δείρετε», που λέω «Βλέπω Τσιόδρα, Τσιόδρα και το Χαρδαλιά», λαμβάνω ένα μήνυμα στο Facebook από τον κύριο Χαρδαλιά που λέει «Φίλε μου, αν νομίζεις ότι δέρνω, είσαι γελασμένος, χρειαζόμαστε πάρα πολύ το χιούμορ σε αυτή τη φάση και συγχαρτήρια πολλά». Είναι από φόρτς, είσαι εσύ όλοι χαρακτηρίστηκες αυτό. Ναι, αλλά εδώ παίζει και η γυναίκα μου, η Νίκη. Α, μπράβο, μπράβο στην γυναίκα. Παιδί υπάρχει? Όχι ακόμα. Το παιδί, όχι ακόμα, άντε με το καλό. Λοιπόν, πάντως έχεις βοηθήσει πάρα πολύ με το χιούμορ σου και με τον τρόπο που είναι τόσο απλά τα μηνύματά σου και η στίχη σου, συν και η μουσική την οποία εσύ τη γράφεις, εσύ το επιμελείς όλο, τα περνά τα χέρια σου. Στέλνεις ένα μήνυμα ότι παιδιά, πάμε να το πάμε όλοι μαζί. Πάμε να το ευθυμίσουμε, να δείξουμε λίγο ότι η κατάσταση ναι, είναι σοβαρή. Από την άλλη, δεν θα πιεστούμε τόσο πολύ που να μην ξέρουμε τι κάνουμε. Γιατί είναι και η ψυχολογία σε αυτή την ασθένεια, είναι και η ψυχολογία. Το μήνυμα που θέλεις να στείλεις. Αυτό που είπατε, ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και αν κάνουμε τα βασικά, όλα θα πάνε καλά. Μόνο μου επιτρέπετε 10 δευτερόλεπτα, εκτός από τη γιαγιά, να σώσουμε και τους καλλιτέχνες, μουσικούς, ηθοποιούς, τεχνικούς. Έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί έγκαιρα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πριν από λίγο το κύριο Γερολιμάτου, θα σα ξανά έχουμε στο τέλο τη εβδομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τι πολύ ωραίε στιγμέ που μα έχει προσφέρει. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ.